Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω για μια ακόμα φορά στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα ακτινολογίας, στο τακτικό μας ραντεβού της Τετάρτης. Σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά μου που φιλοξενούμε για μια ακόμα φορά την κυρία Γουλιμάρη, διευθύντρια στο ακτινολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Ξάνθης και πάντα παρούσα σε επιστημονικές εκδηλώσεις με προσφορά, με την επιστημοσύνη της, αλλά και με την ευγενική παρουσία της, πάντα πλαισιώνει τις εκδηλώσεις και του τμήματος, αλλά και τις εκδηλώσεις του ευρύτερου ακτινολογικού χώρου. Η σημερινή της ομιλία αφορά τις νεοπλασίες του θηριωδού αδένα, την ακτινολογική δηλαδή προσέγγιση των νεοπλασιών του θηριωδού αδένα. Και κύριε Γουλιμάρη, ο λόγος σε εσάς, είμαστε όλοι αυτιά, περιμένουμε από εσάς. Και σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά που ανταποκριθήκατε με προθυμία στην πρόσκλησή μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στη δεύτερη σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων ακτινολογίας του τμήματός σας. Με τιμά ιδιαίτερα ο πρόλογος το πρόσωπο μου. Νομίζω όμως ότι υπερβάλλεται, κύριε καθηγητά, ειλικρινά. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις νεοπλασίες του θηρεοειδούς αδένα, για την επιδημιολογία, τους ιστολογικούς τύπους, τους προδιαθεσικούς παράγοντες, τις απεικονιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε και τα χαρακτηριστικά των όγκων σε κάθε μέθοδο και τα διαγνωστικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσουμε κατά τη διάρκεια διερεύνησης ενός όγκου ή ενός όζου του θηρεοειδούς αδένα. Ξεκινώντας από την επιδημιολογία, η όζη του θηρεοειδούς αδένα είναι ένα συνηθισμένο έβριμα κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο του ενήλικου πληθυσμού και μπορούν να παρατηρηθούν σε ποσοστό που φτάνει έως και το 68%. Αντίθετα, καρκίνος είναι παρόν μόνο στο 8-16% των ασθενών με γνωστούς όζους του θηρεοειδούς αδένα. Έτσι, με μια γρήγορη ματιά από τα στατιστικά δεδομένα του Διεθνούς Ινστιτούτου Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών, για το 2021 το αναμενόμενο ποσοστό καρκίνου του θηρεοειδούς αδένα αφορά το 2,3% του συνόλου των εμφανιζόμενων καρκίνων, που υπολογίζεται περίπου σε 44.280 νέους ασθενείς, ενώ το ποσοστό θανάτων μόνο στο 0,4%. Τα τελευταία 30 χρόνια, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, η επίπτωση του καρκίνου του θηρεοειδούς αδένα έχει σχεδόν υπερδιπλασιαστεί, με μια πτωτική τάση την τελευταία τετραετία. Ωστόσο, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το ποσοστό θανάτων από τον καρκίνο αυτό παραμένει σταθερά μετάβλητο. Ο λόγος της αύξησης αυτής, κατά κάποιους επιστήμονες, θεωρείται ότι οφείλεται στην ραγδαία αύξηση και βελτίωση της τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση ακόμη πολύ μικρών τυχαίων όζων στο θηρεοειδή αδένα, γεγονός το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη διερεύνηση αυτών των όζων και την ανάδειξη μικρών, ακόμη και υποκλινικών μορφών καρκίνου του θηρεοειδούς αδένα. Ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι η αύξηση αυτή είναι μια πραγματική αύξηση των καρκίνων. Όσον αφορά τους ιστολογικούς τύπους, ανάλογα με τα κύτταρα από τα οποία προέρχεται, ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα διακρίνεται στον καρκίνο από θυλακιώδη ή επιθυλιακά κύτταρα, και είναι καλώς διαφοροποιημένοι καρκίνοι και ο αναπλαστικός καρκίνος, ενώ από τα παραθυλακιώδη κύτταρα ή νευροενδοκρινή κύτταρα, τα οποία εκρίνουν την ορμόνη καλσιτονίνη, προέρχεται ο μυελοειδής καρκίνος, ενώ αναφέρονται πολύ πιο σπάνια τα λεμφώματα, τα σαρκώματα και οι μεταστάσεις. Τα καλώς διαφοροποιημένα καρκινώματα είναι τα πιο συχνά και η πιο συχνή μορφή είναι ο θυλώδης καρκίνος σε ποσοστό 80-90%. Υπάρχουν διάφοροι ιστολογικοί υπότυποι, οι οποίοι διαφέρουν από την κλασική μορφή γιατί έχουν πιο επιθετική συμπεριφορά, όπως είναι η διάχυτη σκληρυντική μορφή και η μορφή με υψηλά κύτταρα. Ο θυλακιώδης καρκίνος είναι ο δεύτερος πιο συχνά απαντούμενος όγκος. Ένας ιδιαίτερος υποτύπος αυτού είναι το hard cell καρσινόμα ή οξύφυλλου τύπου καρκίνος, ο οποίος διαφέρει από τους άλλους δύο τύπους, διότι είναι πιο επιθετικός καρκίνος, με πιο συχνή εμφάνιση απομακρυσμένων αιματογενών μεταστάσεων, καθώς και μεταστάσεων στους λεμφαδένες του τραχύλου. Ο αναπλαστικός καρκίνος, ευτυχώς, είναι μια σπάνια μορφή καρκίνου,
απαντάται σε ηλικιωμένους ασθενείς και έχει πολύ κακή πρόγνωση. Ο μυελοειδής καρκίνος μπορεί να είναι κληρονομικός και συχνά οφείλεται σε μεταλλάξεις του ογκογονιδίου RET. Μπορεί να έχει σποραδική μορφή ή και οικογενή μορφή και να συνδυάζεται με ένα ή περισσότερα από τα σύνδρομα πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας MEN2α και MEN2β. Όσον αφορά τα λεμφώματα, είναι σπάνια, αλλά συνήθως είναι του τύπου του non-Hodgkin και μπορεί να είναι πρωτογενής εμφάνιση λεμφώματος στο θηρεοειδή ή να είναι εκδήλωση ενός γενικευμένου λεμφώματος. Οι μεταστάσεις συνήθως προέρχονται από πρωτοπαθείς όγκους του πνεύμονα, των νεφρών και του μαστού. Όσον αφορά την πρόγνωση, είναι, για τα καλά διαφοροποιημένα καρκινώματα είναι πάρα πολύ καλή. Η πενταετής επιβίωση φτάνει σχεδόν στο 100%. Για τον αναπλαστικό καρκίνο είναι πολύ κακή, γύρω στο 7%. Ενώ η συνολική πενταετής επιβίωση, που αφορά όλους τους τύπους και ανεξαρτήτως σταδίου, είναι της τάξης του 98,3%. Προδιαθεσικοί παράγοντες εξαρτώνται πάντοτε από τον ιστολογικό τύπο. Ωστόσο, ο καρκίνος του θυρεοειδούς δείχνει μια προτίμηση στις γυναίκες 3 φορές περισσότερο από ό,τι στους άντρες, σε ηλικίες μικρότερες των 20 και μεγαλύτερες των 60 ετών, ενώ η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία της κεφαλής και του τραχύλου κατά την παιδική ηλικία ή σε ολοσωματική ακτινοβόληση για προετοιμασία για μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι προδιαθεσικός παράγοντας για τον θυλώδη τύπο καρκίνου. Οι μεταλλάξεις στο ογκογονίδιο RET συνδέονται με τον οικογενή καρκίνο και αυτός συνδέεται και με άλλα σύνδρομα όπως το σύνδρομο Cowden, η οικογενής πολυποδίωση, το σύνδρομο Werner. Στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η πρόσληψη σε ιόδιο είναι φτωχή, υπάρχει μεγάλη προδιάθεση για αναπλαστικό ή θυλακιώδη καρκίνο. Τα κυριότερα συμπτώματα και πιο συνηθισμένα, τα οποία οδηγούν τον ασθενή στο γιατρό, είναι η παρουσία ενός όζου ή μιας ψηλαφητής μάζας στην ανατομική θέση του θυρεοειδούς αδένα ή η παρουσία διωγγωμένων τραχυλικών λεμφαδένων. Άλλα πιο σπάνια συμπτώματα είναι ο πόνος στην περιοχή του τραχύλου, η δύσπνοια, ο βήχας και το βράχος φωνής που οφείλονται στη διήθηση του λάριγγα, της τραχείας ή του παλίνδρομου λαριγγικού νεύρου, καθώς και η δυσκαταποσία που οφείλεται στη διήθηση του εσωφάγου. Οι απεικονιστικές μέθοδοι, οι οποίες είναι διαθέσιμες για την διερεύνηση και την σταδιοποίηση του καρκίνου, είναι η περιχοτομογραφία, το σπινθυρογράφημα που αφορά τόσο το σπινθυρογράφημα του θυρεοειδούς αδένα, όσο και το ολοσωματικό σπινθυρογράφημα, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, καθώς και το PET-CT. Η εξέταση εκλογής στον έλεγχο ενός θυρεοειδούς όζου είναι υψηλής ευκρινίας η περιχοτομογραφία. Η αναρρόφηση διαλεπτικής βελόνης αποτελεί το gold standard για την αξιολόγηση ενός όζου θυρεοειδούς αδένα, ο οποίος καταδεικνύει ύποπτα κακοήθειας υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά. Και το σύστημα Bethesda χρησιμοποιείται για την κυταροπαθολογική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της FNA και για την εκτίμηση της πιθανότητας κακοήθειας στο δείγμα. Φυσικά, το σύστημα TIRA συνεισφέρει σημαντικά στην αξιολόγηση ενός όζου θηρεοειδούς αδένα, καθώς, μ' ακούτε, γιατί φαίνεται ότι η σύνδεσή μου είναι ασταθής. Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα με ακούτε. Τώρα ναι. Έχει ώρα που με χάσατε. Για 2-3 δευτερόλεπτα κράτησε. Ωραία, ωραία. Συγγνώμη κιόλας για τη διακοπή. Λοιπόν, το σύστημα TIRADS είναι ένα χρήσιμο σύστημα για την αξιολόγηση των όζων του θηρεοειδούς αδένα και για την περαιτέρω διαχείριση αυτών. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι χαρακτηριστικά για κακοήθεια. Ξεκινώντας από τη σύσταση και την ηχογένεια, θα ήθελα να πω ότι οι περισσότεροι καρκίνοι, καθώς και τα λεμφώματα, απεικονίζονται σαν μεικτή σύσταση ή σαν συμπαγείς βλάβες με υποηχοϊκούς χαρακτήρες. Η παρουσία των δύο τελευταίων, δηλαδή συμπαγείς
και υποηχοϊκό όζο είναι πολύ χαρακτηριστικό σημείο κακοήθειας και αυξάνει την ευαισθησία στο 87%, παρόλα αυτά έχει πολύ χαμηλή ειδικότητα. Όταν μια βλάβη έχει τόσο χαμηλή ηχογένεια που είναι χαμηλότερη από αυτή των μειών κάτωθεν του ιοειδού σωστού, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα εδώ ή και εδώ, το παράδειγμα του λεμφώμα, ανείχνευση του καρκίνου, φτάνει στο 94%, αλλά η ευαισθησία πέφτει πολύ χαμηλά. Όσον αφορά το σχήμα, αυτό που λέμε το taller than wide, είναι μια σχετικά καινούρια περιγραφή, η οποία για πρώτη φορά αναφέρθηκε από τον Κιμ και τους συνεργάτες του το 2002 και αναφέρεται στους συμπαγείς όζους, τους οποίους η προσθιοπίστια διάμετρός τους είναι μεγαλύτερη από την εγκάρσια διάμετρό τους, όπως φαίνεται κάτω στο παράδειγμα εδώ των υπερήχων. Αυτό αφορά τον όζο και στις δύο απεικονίσεις του, δηλαδή τόσο στην εγκάρσια όσο και στην επιμήκεια απεικόνισή του. Και η προσπάθεια εξήγησης αυτού του χαρακτηριστικού οφείλεται στο γεγονός ότι οι κακοήθειες αναπτύσσονται άναρχα σε αντίθεση με τις καλοήθειες βλάβες, οι οποίες ακολουθούν τους φυσιολογικούς άξονες του λοβού του θηρεοειδούς αδένα. Ανάλογα με τα όρια, ένας όζος στο θηρεοειδή αδένα μπορεί να χαρακτηριστεί ως όζος με ομαλά όρια, με ασαφή, με ανώμαλα ή λοβωτά. Η παρουσία ομοιόμορφης πλήρους υποηχοϊκούς άλλο γύρω από έναν όζο αποτελεί ισχυρή ένδειξη καλοήθειας σε ποσοστό με ειδικότητα 95%. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα αυτό, σε ένα ποσοστό που φτάνει μέχρι και το 24%, τα θυλώδη καρκινώματα μπορεί να εμφανιστούν και αυτά με πλήρη ή ατελή άλλο. Για να χαρακτηριστεί ένας όζος ασαφών ορίων, θα πρέπει πάνω από το 50% του περιγράμματός του να είναι ασαφοποιημένο. Ασαφή και ανώμαλα όρια υποδεικνύουν διήθηση του γειτονικού παρενχήματος χωρίς σχηματισμό ψευδοκάψας του όγκου. Ωστόσο, σε ένα σημαντικό ποσοστό που μπορεί να φτάσει μέχρι και 59%, καλοήθεις όζοι μπορεί και αυτοί να εμφανιστούν με ασαφή όρια, με μικρολοβωτή ή με μακρολοβωτή παρυφή. Γι' αυτό, η εμφάνιση και μόνο των ορίων ενός όζου είναι αναξιόπιστη στον προσδιορισμό της κακοήθειας, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις όπου η διήθηση πέρα από την κάψα αναδεικνύεται σαφώς, όπως το παράδειγμα αυτό, όπου φαίνεται η διήθηση πέρα από την κάψα του αδένα. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για εξωθυρεοειδική επέκταση. Ο ορισμός της εξωθυρεοειδικής επέκτασης περιλαμβάνει την επέκταση του καρκίνου έξω από την κάψα του θυρεοειδούς αδένα και τη συμμετοχή των περιθυρεοειδικών μαλακών μορίων. Είναι ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας στο σύστημα ταξινόμησης TNM και σύμφωνα με την τελευταία αναθεωρημένη έκδοση που προτάθηκε το 2016 και τέθηκε σε ισχύ το 2017, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στη μακροσκοπική εξωθυρεοειδική επέκταση, η οποία θεωρείται ότι είναι κλινικό έβριμα βασισμένο σε ακτινολογικές και οι κλινικές ενδείξεις μακροσκοπικού όγκου που επεκτείνεται έξω από τον θυρεοειδή αδένα και ουσιαστικά εξαλείφεται στη σταδιοποίηση αυτή, στην έκδοση αυτή, η σημασία της μικροσκοπικής επέκτασης, η οποία είναι χαρακτηριστικό που μπορεί να αναδειχθεί μόνο κατά την ιστολογική εξέταση. Η εξωθυρεοειδική επέκταση συναντάται περίπου στο 36% των καρκίνων του θυρεοειδούς το ιστοποθολογικό παρασκεύασμα. Εκδηλώνεται με δυσπνία, δυσφαγία, δυσκαταπουσία και βράχος φωνής. Είναι πιο συχνή στα αναπλαστικά καρκινώματα, στα λεμφώματα και στα σαρκώματα. Για τον έλεγχό της εκτιμάται το περίγραμμα του όγκου έναντι της κάψας του θυρεοειδούς αδένα και η συνέχεια της κάψας γύρω από τον όγκο. Έτσι, όταν ο όγκος έρχεται σε επαφή με την κάψα του θυρεοειδούς αδένα ή όταν ο όγκος προβάλλει πέρα της κάψας σχηματίζοντας μία προβολή, μία λόβωση ή ακόμα όταν διακόπτεται η υπερηχογενής γραμμή της κάψας του θυρεοειδούς αδένα, τότε έχουμε ισχυρές ενδείξεις εξωθυρεοειδικής επέκτασης
Ή επί απουσία αυτών των ευρημάτων μπορούμε να πούμε ότι πιθανόν δεν υπάρχει εξωθυρεοειδική επέκταση. Οι μικροεπασβεστώσεις οι οποίες σχετίζονται με κακοήθειες του θυρεοειδού, οι επασβεστώσεις οι οποίες σχετίζονται με κακοήθειες του θυρεοειδού αδένα, είναι οι μικροεπασβεστώσεις, οι αδρές και οι περιφερειακές επασβεστώσεις. Οι μικροεπασβεστώσεις ουσιαστικά είναι ψαμώματα της τάξης των 10 έως 100 μικρών και αφορούν στρογγύλες εναποθέσεις μικροκρυστάλλων ασβεστίου. Χαρακτηριστικά εμφανίζονται σαν μικρές υπερηχοϊκές αιστείες που δεν συνοδεύονται από ακουστική σκιά. Η διαφοροδιάγνωσή τους από τις καλοήθεις επασβεστώσεις των κολοειδών κύστεων γίνεται μέσω του φαινομένου της ουράς κομίτη, Comet Tail Sign ή Reverberation Artifact που συνοδεύει τις πρώτες. Είναι πιο συνηθισμένες στον θυλώδη καρκίνο, αλλά έχουν περιγραφεί και σε άλλους τύπους καρκίνου. Οι μακροεπασβεστώσεις που ουσιαστικά είναι δυσπλαστικές άμορφες επασβεστώσεις συνήθως απαντώνται και αφορούν νέκρωση του όγκου. Μπορεί να εμφανίζονται σαν κατακερματισμένες πλάκες ή σαν κοκκία τα οποία εναποτίθονται σε εινώδη διαφράγματα του όγκου. Είναι το πιο συνηθισμένο είδος που συναντάμε στο μυελώδη καρκίνο και μπορεί να συνυπάρχει με μικροεπασβεστώσεις στο θυλώδη καρκίνο. Όσον αφορά τις περιφερειακές επασβεστώσεις, σε αυτές σημασία έχει το σημείο του σπασμένου και λήφους αυγού, δηλαδή το broken eggshell, που αφορά την διήθηση του περιφερικού επασβεστωμένου δακτυλίου σε έναν καλοήθη όζο, ο οποίος έχει υποστεί κακοήθη εξαλλαγή. Και ουσιαστικά βλέπουμε τη μάζα να σπάει τον επασβεστωμένο δακτύλιο και να επεκτείνεται πέραν των ορίων του όζου. Όσον αφορά την αγγείωση, που δεν περιλαμβάνεται στο σύστημα TIE-RATS, θα ήθελα να πω ότι μέχρι πρότινος η αυξημένη αγγείωση, η οποία αφορά και μεγαλύτερη και πιο εκδηλιαντή αγγείωση στο κέντρο, στο σύνολο της βλάβης, σε σύγκριση με το παρακείμενο θηρεοειδικό παρένχημα, μέχρι τώρα αυτό αποτελούσε σημείο κακοήθειας. Ωστόσο, οι καινούργιες μελέτες τείνουν να μην το παραδεχτούν και θεωρούν ότι η απουσία αυξημένης εσωτερικής αγγείωσης ενισχύει τα κακοήθη χαρακτηριστικά. Λοιπόν, σύμφωνα με μία μελέτη του 2017 που ανακοινώθηκε από τους Young και Fried και αφορά περίπου 700 όζους του θυρεοειδούς αδένα, αποδείχθηκε ότι πολύ αυξημένη αγγείωση είχε το 78% των καλοήθων βλαβών, ενώ ένα ποσοστό 63% των κακόηθων βλαβών δεν είχαν καθόλου εσωτερική αγγείωση. Πολλές φορές η πρώτη εκδήλωση ενός όγκου του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να είναι η παρουσία διωγγωμένων τραχυλικών λεμφαδένων. Αυτό απαντάται σε ποσοστό 20-90% και ο λόγος που είναι τόσο μεγάλο το εύρος έχει να κάνει με την απεικονιστική μέθοδο που χρησιμοποιείται στη διερεύνηση. Είναι πιο συχνό, οι διωγγωμένοι μεταστατικοί λεμφαδένες είναι πιο συχνοί στο θυλώδη καρκίνο, λιγότερο στο μυελώδη και στη συνέχεια στους άλλους υποτύπους. Ποια είναι όμως τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά ενός διηθημένου λεμφαδένα από καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα? Αυτά είναι το στρογγύλο διωγγωμένο σχήμα, η αύξηση των διαστάσεων, τα ακανόνιστα λοβωτά όρια και η ετερογενής ηχοδομή που βλέπουμε στο σύνολο αυτών των λεμφαδένων, η απώλεια της φυσιολογικής ηχογενούς πύλης, η παρουσία μικροεπασβεστώσεων, η παρουσία κυστικών τμήματων, οι συρροές των λεμφαδένων, δηλαδή οι λεμφαδένες ουσιαστικά σε μπλοκ, και η έκδηλα αυξημένη αγγείωση, χαοτική αγγείωση, η οποία διαφέρει από την αγγείωση ενός φυσιολογικού λεμφαδένα που αφορά μόνο την πύλη αυτού. Υπάρχουν και κάποια άλλα ακόμη πιο μη ειδικά χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, στην εκτίμηση, όπως είναι το μέγεθος, ο αριθμός των νόζων και ο ρυθμός ανάπτυξης. Θα ήθελα μόνο να σταθώ στον αριθμό των νόζων. Δεν σημαίνει ότι μόνο ένας μονήρης όζος μπορεί να είναι κακοήθης, γιατί τα θυλώδη καρκινώματα στο 20% των περιπτώσεων μπορεί να είναι πολυαιστιακά, ενώ ο θυλακιώδης καρκίνος είναι πιο συχνός σε πολυοζώδη προχοκύλη.
Τώρα, όσον αφορά την ελαστογραφία, είναι η νέα τεχνολογία των υπερήχων και από πολλούς αναφέρεται και ως ηλεκτρονική ψηλάφιση, επειδή παρέχει μια αναπαραγώγημη αξιολόγηση της συνοχής και της ελαστικότητας των ιστών. Διακρίνεται αυτή τη στιγμή στη Strain και στη Shear Wave ελαστογραφή. Έχει αναδειχθεί ως ένα πρόσθετο εργαλείο, το οποίο σε συνδυασμό με τον υπέρηχο και την FNA μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροδιάγνωση των θηροειδικών νόζων. Λίγα λόγια χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όζοι με ράγκο σκορ μεγαλύτερο του 4 ή εστέρια σκορ μεγαλύτερο του 3 θεωρούνται ύποπτοι και οδηγούνται σε έλεγχο με FNA. Ενώ όσον αφορά τις Σας έχουμε χάσει εδώ πέρα. Η βελαστόγραφη. Μ' ακούτε? Τώρα ναι. Ωραία. Τώρα, γιατί φαίνεται ότι το ίντερνετ είναι unstable. Ναι, ναι. Ωραία. Ενώ έχουν προταθεί διάφορα cut-off values για τη set. Τιμές των δικτών ελαστικότητας, ωστόσο δεν υπάρχουν μεγάλες μεταναλύσεις που να ορίζουν μέσες τιμές και επίσης δεν υπάρχουν πολυκεντρικές μελέτες που να υποστηρίζουν αυτές τις τιμές. Ωστόσο, ο συνδυασμός της ελαστογραφίας, όπως είπαμε και πριν, είναι σημαντικός και αυξάνει την ικανότητα της διαχείρισης ύποπτου όζου του θηροειδούς αδένα. Τώρα, όσον αφορά το σπινθυρογράφημα, είναι ίσως η μόνη μέθοδος η οποία επιτρέπει την εκτίμηση της λειτουργίας ενός όζου. Το ποσοστό κακοήθειας για ψυχρούς όζους φτάνει, η πιθανότητα κακοήθειας στους ψυχρούς όζους και το ποσοστό είναι περίπου 55%, ενώ για τους πολύ θερμούς όζους μόνο 3%. Υπάρχει μια διαμάχη όσον αφορά τη χρήση του σπινθυρογραφήματος του θηροειδούς αδένα. Το Το 2015, οι οδηγίες της Αμερικανικής Ένωσης θηροειδούς αδένα του σπινθυρογραφήματος μόνο σε ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλή ή σχεδόν οριακά χαμηλή TSH. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πυρηνικής Ιατρικής και πολλοί ερευνητές και πολλοί ελεύθεροι συγγραφείς δεν δέχτηκαν την κατευθυντήρια αυτή η οδηγία και θεωρούν ότι το σπινθυρογράφημα του θηροειδούς αδένα έχει ακόμη ρόλο στη διαχείριση ενός ύποπτου όζου. Τώρα, όσον αφορά τα πρωτόκολλα εξέτασης και τη χρησιμότητα της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, όταν υπάρχει προχωρημένης τοπικής νόσου, τότε είναι χρήσιμος ο προεγχειρητικός έλεγχος και μάλλον είναι επιβεβλημένος με μαγνητική αξονική τομογραφία για την εκτίμηση των διηθημένων λεμφαδένων και την εκτίμηση της εξωθυροειδικής επέκτασης. Επίσης, όσον αφορά την μετεγχειρητική αξιολόγηση, είναι πάλι χρήσιμη και η αξονική και η μαγνητική τομογραφία σε συνδυασμό βέβαια και με άλλες απεικονιστικές, καθώς και για την εκτίμηση της πολυματικής νόσου. Τα πρωτόκολλα εξέτασης στην αξονική τομογραφία αφορούν σάρωση από τη βάση του κρανίου ως το διχασμό της τραχείας με λεπτές τομές πάχους 2 χιλιοστών, ανασύνθεση σε στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο με ή χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας. Για τη μαγνητική τομογραφία προϋπόθεση είναι η χρήση ειδικού πινίου, πάλι σάρωση από τη βάση του κρανίου ως το διχασμό της τραχείας και ακολουθίες τα φένα και τα δύο fat sat σε axial και coronal επίπεδο και μετά την και τα φαίνα μετά την χρήση σκιαγραφικής ουσίας τα ίδια επίπεδα με ή χωρίς καταστολή του λίθους. Όσον αφορά την εκτίμηση των διηθημένων λεμφαδένων, πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, η πρώτη εκδήλωση ενός θυλώδους ή ενός μυελοειδούς καρκίνου είναι η παρουσία διεγκωμένων τραχυλικών λεμφαδένων, όπως βλέπουμε στα δύο παραδείγματα στην οθόνη μας, σε ένα θυλώδη καρκίνο που εμφανίστηκε με μπλοκ διεγκωμένων λεμφαδένων αριστερά και μικρότερους δεξιά και σε έναν μυελοειδή καρκίνο που εμφανίστηκε με μικρότερους λεμφαδένες.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές η αξονική, η μαγνητική τρομογραφία πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση της πρωτοπαθούς αιστείας, ενώ θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ο γιατρός ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό, ότι πολλές φορές οι όγκοι είναι μη απεικονίσιμοι, όπως τυπικά περιμένουμε να τους δούμε, γιατί μπορεί να είναι πολύ μικροί, όπως το περιστατικό αυτό, που έχουμε έναν κυστικά διωγγωμένο λεμφαντένα και ένα πολύ μικρό υπερπυκνοόζωο με πασβεστώσεις, ή μπορεί να υπάρχει μια αδιάχυτη διήθηση ή να είναι πολυαιστιακή η εντόπιση του καρκίνου. Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά ενός λεμφαντένα που υποδεικνύει διήθηση από πρωτοπαθή όγκου του θηριωδούς λεμφαντένα και πάλι είναι οι κυστικοί χαρακτήρες, η παρουσία επασβεστώσεων και ο έκδηλος εμπλουτισμός στην αξονική τομογραφία, ενώ λόγω της παρουσίας πρωτεϊνικού υλικού ή αιμορραγικών στοιχείων, πολλές φορές μπορεί να εμφανίζονται υπέρπυκνοι αυτοί οι λεμφαδένες και κυρίως λόγω της παρουσίας θύρεως σφαιρίνης, ενώ στη μαγνητική τομογραφία θα έχουν υψηλό σήμα στην ΤΑΦ1 ακολουθία και στην ΤΑΦ2 ή πολύ μπορεί ετερογενές σήμα λόγω αιμορραγίας και να έχουν εμπλουτισμό μετά την οντοπλεύεια χορήγησης και αγραφικής ουσίας. Το πρότυπο εξάπλωσης των λεμφαδένων, των μεταστατικών λεμφαδένων, όπως και στους άλλους καρκίνους της περιοχής του τραχύλου, είναι συγκεκριμένο. Πρώτα προσβάλλονται οι λεμφαδένες του κεντρικού διαμερίσματος, δηλαδή οι λεμφαδένες της ομάδας 6 και 7, και στη συνέχεια οι ομόπλευροι πλάγιοι τραχυλικής λεμφαδένες της ομάδας 2, 3 και 4. Σπάνια είναι η διήθηση των λεμφαδένων της ομάδας 1, δηλαδή των υπογνάθιων και υπογενίδιων, ενώ σε ένα ποσοστό που φτάνει μέχρι και 20% αναφέρονται και σκύπ μεταστατικοί λεμφαδένες. Πολύ μεγάλη σημασία έχει η παρουσία του δελφικού λεμφαδένα, ο οποίος είναι ο πρώτος λεμφαδένας της κεντρικής ομάδας ή αλλιώς ονομάζεται προλαργικός, η διήθηση του οποίου σε θυλώδη καρκινώματα υποδεικνύει κακή πρόγνωση. Επίσης, κριτήριο αξιολόγησης δεν πρέπει να αποτελεί μόνο το μέγεθος των λεμφαδένων, αλλά και η απεικόνισή τους, διότι πολλές φορές μικροί λεμφαδένες όπως ο δελφικός που σας έδειξα πριν, μικρότεροι του ενός εκατοστού, μπορεί να είναι κάλλιστα διηθημένοι και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Η εκτίμηση της εξωθυρεοειδικής επέκτασης αποτελεί βασικό στοιχείο κλειδί του συστήματος σταδιοποίησης TNM. Το σύστημα αυτό στηρίζεται σε 4 ομάδες ανατομικών δομών. Κεντρικά έχουμε τον αεραγωγό και τα νεύρα και αυτό συμπεριλαμβάνει το λάριγγα, την τραχεία και το παλίνδρομο λαριγγικό νεύρο, καθώς και τον ισοφάγο, ο οποίος επίσης συμπεριλαμβάνεται στο κεντρικό διαμέρισμα. Προς τα πλάγια έχουμε τις καροτίδες αρτηρίες, προς τα πίσω τον προσπονδυλικό χώρο, ενώ προς τα κάτω το μεσοθωράκιο. Όταν υπάρχει διήθηση στο κεντρικό διαμέρισμα, δηλαδή στον αεραγωγό, δηλαδή στο λάριγγα, την τραχεία, τον ισοφάγο ή το παλίνδρομο λαριγγικό νεύρο, τότε η κατηγορία είναι ΤΑΦ4α όσον αφορά τη σταδιοποίηση. Η επέκταση του όγκου στην τραχεία ή τον ισοφάγο μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί όταν υπάρχει τμήμα του όγκου εντός του τυχώματος ή του αυλού του οργάνου και αυτό έχει ειδικότητα 100% στη μαγνητική τομογραφία. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντοτε εμφανές και όταν μπορούμε να ορίσουμε την επαφή της μάζας σε σχέση με την περιφέρεια είτε της τραχείας είτε του ισοφάγου και μπορούμε να υπολογίσουμε το πόσο, σε πόσες μοίρες αυτή εκτείνεται και αυτό μπορούμε, ξεπερνάει τις 180 μοίρες, τότε μπορούμε να πούμε για διήθηση με μεγάλη βεβαιότητα τόσο στη μαγνητική όσο και στην αξονική τομογραφία. Το παράδειγμα εδώ βλέπουμε ένα διαφοροποίητο, έναν αναπλαστικό καρκίνο, ο οποίος ναι μεν δεν διηθεί παραπάνω από 180 μοίρες το τείχωμα της τραχείας, αλλά περιβροχίζει σχεδόν εξ ολοκλήρου το τείχωμα του ισοφάγου. Η διήθηση του παλίνδρομου λαριγγικού νεύρου μπορεί να εκδηλωθεί κλινικά με βράχος φωνής
Γι' αυτό θέτει κλινική υποψία διήθηση του νεύρου. Απεικονιστικά, χαρακτηρίζεται από εξάλληψη του λίπους στην τραχιοϊσοφαγική άβλακα, όπως συμβαίνει στο παράδειγμα αυτό που έχουμε αμφωτερόπλευρη διήθηση του νεύρου, ή ετερόπλευρα, όπως συμβαίνει στο παράδειγμα αυτό που βλέπουμε μία διαιθητική εξεργασία που καταλαμβάνει την τραχιοϊσοφαγική άβλακα και διηθεί επίσης το τείχωμα της τραχείας και του ισοφάγου. Η επέκταση της νόσου στο πλάγιο και στο οπίσθιο διαμέρισμα, καθώς και προς το άνομο στο θωράκιο, χαρακτηρίζεται σαν TAF4β. Ασθενείς με του σταδίου αυτού αμέσως αποκλείονται από χειρουργική αντιμετώπιση. Η διήθηση των αγγείων και κυριότερα της καροτίδας αρτηρίας μπορεί να αποδειχθεί όταν η μάζα έρχεται σε επαφή με το τείχωμα του 80 μοίρες. Και όταν αυτό συμβαίνει περισσότερο από 270 μοίρες, τότε ανεβαίνει η ευαισθησία και η ειδικότητα. Άλλα έμεσα απεικονιστικά ευρήματα διήθησης της καροτίδας αρτηρίας είναι η παραμόρφωση και η πίεση του τειχώματός της, καθώς και η εξάλληψη του λίπους ή της περιτονίας που την περιβάλλουν. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η πίεση παραμόρφωση της εσωσφαγίτιδας φλέβας ή ακόμα και η δίθυση αυτής δεν αλλάζει τη σταδιοποίηση και δεν αποτελεί κριτήριο που αποκλείει τον ασθενή από χειρουργική επέμβαση. Η διήθηση του προσπονδυλικού χώρου αποδεικνύεται όταν εξαλειφθεί το λίπος, το πέταλο λίπος μπροστά από τον προσπονδυλικό χώρο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, ενώ όταν διατηρείται ακέραιο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει διήθηση. Τώρα, όσον αφορά τις μεταστάσεις, αυτές είναι αιματογενείς και είναι πιο συχνές στον αναπλαστικό καρκίνο. Οι διαφοροποιημένοι γενικώς καρκίνοι έχουν πιο ευνοϊκή πρόγνωση, ενώ οι απομακρυσμένες μεταστάσεις σε αυτούς τους καρκίνους μπορεί να εμφανιστούν χρόνια μετά την αρχική νόσο. Γι' αυτό και απεικόνιση και απεικονιστικός έλεγχος για μεταστάσεις των αναπλαστικό καρκίνο γίνεται προεγχειρητικά, ενώ στους καλά διαφοροποιημένους γίνεται μετεγχειρητικά συνήθως. Τυπικά, τα πιο συνηθισμένα όργανα προσβολής είναι οι πνεύμονες, όπως βλέπουμε την τυπική αυτή εδώ εικόνα, τα οστά, ένα άλλο παράδειγμα από τη βιβλιογραφία, όπου φαίνεται η δίθυση και του προσπονδυλικού χώρου, αλλά και του νοτιού ομίλου, και άλλες θέσεις είναι πιο σπάνιες. Η εκτίμηση της μετεγχειρητικής υποτροπής μπορεί να γίνει καταρχάς η μετεγχειρητική υποτροπή αφορά ένα ποσοστό 7-14% των περιστατικών και συνήθως επισυμβαίνει στην πρώτη δεκαετία. Η παρακολούθηση μετά τη θεραπεία για υποτροπιάζουσα νόσο εξαρτάται τόσο από τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου και το στάδιο αυτού και μπορεί να συμμετέχει το σύνολο των απεικονιστικών μεθόδων και όχι μόνο ένα ή δύο από αυτά. Και υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Συγκεκριμένα, για τους καλά διαφοροποιημένους καρκίνους, δείκτης μετεγχειρητικής υποτροπής ή και υπολοιματικής μίξης της θηρεοσφαιρίνης του ουρού. Όταν αυτή ανεβεί πάνω από 10 nanogram ανά ημέρα, τότε θα πρέπει οι ασθενείς να υποβληθούν σε υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία τραχύλου και ολοσωματικό σπινθυρογράφημα με ιόδιο. Σε ένα 50-80% των περιπτώσεων, ωστόσο, το σπινθυρογράφημα μπορεί να είναι αρνητικό. Και αυτό δείχνει μία τάση από διαφοροποίηση του όγκου. Οπότε, η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία ή με PET-CT, ώστε να εντοπιστεί και να αφαιρεθεί χειρουργικά ο όγκος. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να εμφανιστεί για τον έλεγχο της υποτροπής, ακόμα και σε μη αδιαφοροποίητα καρκινώματα, γιατί δεν χρησιμοποιεί ο διούχος. Το PET-CT έχει περιορισμούς
αυξημένη ευαισθησία στην ανίχνευση των καλώς διαφοροποιημένων όγκων, όσο ο όγκος καθίσταται αδιαφοροποιητός, τόσο αυξάνεται και η τάση του να προσλαμβάνει την 18 FDG γλυκόζη. Το PET-CT από την άλλη πλευρά μπορεί να αναδείξει και τις απομακρυσμένες μεταστάσεις στους πνεύμονες στα οστά, consensus στην ερευνητική βιβλιογραφία, σχετικά με το αν η απεικόνηση με CT, μαγνητική τομογραφία από τη μία πλευρά ή από την άλλη, θα πρέπει να αποτελεί τη μέθοδο απεικόνησης πρώτης γραμμής στους ασθενείς που υπάρχει υποψία υποτροπής ή πολυματικής νόσου. Τώρα, όσον αφορά το μυελοειδή καρκίνο, δείκτης υποτροπής είναι η αύξηση της καλσιτονίνης του ορού ή η αύξηση του καρκινοεμβρίου. Υλικού αντιγόνου, όπως με PET-CT. Τα αποτελέσματα του οποίου μπορεί να είναι θετικά ή αμφίβολα αρνητικά, ψευδώς αρνητικά, και στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να συνεχίζει ο έλεγχος με αξονική μαγνητική τομογραφία, που ο συνδυασμός αυτών μαζί με το PET-CT αυξάνει την ευαισθησία και την ειδικότητα στην ανίχνευση της υποτροπής. Η πρόσληψη της 18 FDG γλυκόζης είναι χρήσιμη μόνο αν είναι θετική. Αν είναι αρνητική, δεν αξιολογείται, γιατί ακόμη και μεγάλες μεταστάσεις όπως το παράδειγμα μπορεί να είναι αρνητικές κατά τον έλεγχο να πέτσει την αμφιλεγόμενη η χρήση του, γιατί δεν υπάρχουν πάλι κλινικές μελέτες μεγάλες που να αποδεικνύουν τη χρησιμότητα. Σας παραθέτω ένα παράδειγμα από τη βιβλιογραφία, όπου το PET-CT με 18 ευδόπα είναι θετικό, δείχνει μια εστία με υψηλό δείκτη πρόσληψης σε μια ασθενή μετά από 9 χρόνια από θεραπεία, που ανέβηκαν τα επίπεδα καλσιτονίνης του ορού. Ωστόσο, το 18 FDG PET-CT είναι αρνητικό, δείχνουν ένα πολύ μικρό λεμφαδένα. Διαγνωστικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια ελέγχου ενός όζου έχουν να κάνουν με την κυστική μορφή του θυλώδους καρκίνου, διότι κυστικά τμήματα ελέγχονται σε ένα ποσοστό που φτάνει το 26% σε όλες τις κακοήθειες του θυρεοειδούς αδένα. Η προέχουσα ωστόσο κυστική μορφή είναι σπάνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαφορική διάγνωση ενός κυστικού τύπου θυλώδους καρκίνου θα πρέπει να γίνει από την κυστική εκπύλυση σε έναν καλοήθη υπερπλαστικό όζο, όπως βλέπουμε στο επάνω σημείο της οθόνης. Τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά της κακοήθειας είναι η παρουσία συμπαγούς τμήματος, το οποίο παρουσιάζει αυξημένη αγγείωση, οι έκεντρες συμπαγείς προσεκβολές εντός του όζου, η ασαφοποίηση των ορίων του και ένα άλλο πρόβλημα προκύπτει από τα διάχυτα διηθήρια να είναι είτε θυλώδη είτε θυλακιώδη ή ακόμη και αυτά μπορεί να εμφανιστούν ως διάχυτη διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα με ελαττωμένη ηχογένεια ή και ανομοιογένεια, με αυξημένη αγγείωση και κλινική εικόνα ακόμη και θυρεοτοξίκωσης όπως η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο ή και η νόσος Γκρέιβς. Στην περίπτωση αυτή, ενδεικτικά στοιχεία κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο κακοήθειας είναι η ανώμαλη ή οζώδης διόγκωση του αδένα, η παρουσία φυσιολογικού παρενχήματος που διαχωρίζεται από τις παθολογικές περιοχές και η παρουσία διογκωμένων μεταστατικών λεμφαδένων εφόσον αυτοί υπάρχουν. Ένα αρκετά σπάνιο πρόβλημα, το οποίο βιβλιογραφικά μόνο μέχρι στιγμής εγώ τουλάχιστον έχω συναντήσει, αφορά τον καρκίνο σε έκτοπο θυρεοειδή αδένα. Θυρεοειδής αδένας, όπως καλά ξέρουμε από την ιστολογία και εμβριολογία, μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ τυφλού τρίματος και μεσοθωρακίου. Περισσότερες φορές βρεβέ αναδεικνύεται στη μέση γραμμή και άνωθεν του ιοειδούς οστού και τότε είναι γνωστός ως γλωσσικός θυρεοειδής. Υπάρχουν
βιβλιογραφικές αναφορές για έκτοπο θηροειδία αδένα στο μεσοθωράκιο, εκτός από το μεσοθωράκιο, συγγνώμη, στο δωδεκαδάκτυλο, στην καρδιά και στις οθήκες. Ο καρκίνος στον έκτοπο θηροειδία αδένα είναι ευτυχώς πάρα πολύ σπάνιος, σε ποσοστό μικρότερο του 1%. Συνήθως είναι θηλώδους τύπου, ενώ σε ένα ποσοστό μέχρι 8%, όπως το βιβλιογραφικό αυτό παράδειγμα, συνοδεύεται από λεμφαδενικές μεταστάσεις. Εδώ βλέπουμε έναν καρκίνο σε υπογλώσια θέση, ο οποίος παρουσιάζει και έκδηλο εμπλουτισμό. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η κυστική μεταστατική λεμφαδένεση. Έχουμε δύο παραδείγματα εδώ, με κυστικές αλλοιώσεις και κυστικές βλάβες στην τραχυλική χώρα, σε δύο νεαρούς ενήλικες ασθενείς. Το πρώτο αφορά κύστης του δευτέρου και τρίτου βραχιακού τόξου, ενώ το δεύτερο αφορά μετάσταση μεταστατικούς λεμφαδένες από θυλώδη καρκίνο. Και γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι κυστικές μάζες τραχύλου σε νεαρούς ενήλικες δεν θα πρέπει να αγώνονται ως συγγενείς κύστης, αλλά να θεωρούνται δυνητικές μεταστάσεις από καρκίνωμα είτε του θηριοειδούς αδένα είτε από πλακώδη κύτταρα, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Τελειώνοντας και συνοψίζοντας, θα ήθελα να μείνουμε στα εξής. Ανάλογα με τα κύτταρα προέλευσης, οι καρκίνοι του θηριοειδούς αδένα έχουν τακτοποιηθεί σε διαφορετικούς ιστολογικούς τύπους που διαφέρουν μεταξύ τους σε μορφολογία, επιθετικότητα και γονιδιακό προφίλ. Η εξέταση εκλογής για την αξιολόγηση ενός θηριοειδικού όζου είναι υψηλής ευκρίνειας η υπερηχοτομογραφία, παρόλο που η διάγνωση κακοήθειας βασιζόμενη μόνο στον υπερηχογραφικό έλεγχο είναι σχεδόν αδύνατη. Γι' αυτό, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει ένα μόνο υπερηχογραφικό κριτήριο που να μπορεί να διακρίνει με αξιοπιστία τον καλοήθη από τον κακοήθη όζο, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που η εξωθυρεοειδική επέκταση μπορεί να απεικονιστεί με σαφήνεια. Η ταξινόμηση TIRADS αξιολογεί την πιθανότητα κακοήθειας ενός θηριοειδικού όζου και διευκολύνει την περαιτέρω διαχείριση και αντιμετώπιση του ασθενούς με περιοδική παρακολούθηση ή παραπομπή για FNA. Η αξονική και μαγνητική τομογραφία είναι χρήσιμα διαγνωστικά εργαλεία στη διάκριση της θηριοειδικής επέκτασης, στη σταδιοποίηση της νόσου και στον έλεγχο της τοπικής υποτροπής. Η παρακολούθηση για υποτροπιάζουσα νόσο εξαρτάται από τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου και το στάδιο αυτού και συμμετέχει το σύνολο των απεικονιστικών μεθόδων. Οι ακτινολόγοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα κλινικά και απεικονιστικά σενάρια στα οποία μπορεί να απεικονιστεί κακοήθεια του θηριοειδούς αδένα και να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην καταιγίδα των εξελίξεων που διαφαίνεται από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και της βαθιάς εκμάθησης στο πεδίο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για την Παγκόσμια ημέρα ακτινολογίας που γιορτάσαμε όλοι με πολύ χαρά προχθές. Και να σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γουλημάρη. Η παρουσίασή σας ήταν πολύ καλή, ήταν περιεκτική. Μας έδωσε μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση όλων όσων θα πρέπει να ξέρει ο κτηνολόγος για το θηροειδή, για τους όγκους του θηροειδούς, από την ιστολογική ταξινόμηση, τα απεικονιστικά ευρήματα, αλλά δώσετε και έμφαση και στις διαγνωστικές δυσκολίες. Επομένως, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε επίσης και για την υπενθύμηση της Παγκόσμιας Μέρας Ακτινολογίας. Ήταν δικιά μου παράληψη που δεν έκανα μια αναφορά. Η ακτινολογία καινούργια σχετικά ειδικότητα, αλλά με εξαιρετικό παρελθόν και εξαιρετικό μέλλον. Το ερώτημα είναι αν το εξαιρετικό μέλλον της ακτινολογίας θα το μοιραστεί με τους ακτινολόγους ή αν αυτό το εξαιρετικό μέλλον θα περάσει στα χέρια άλλων. Αλλά αυτό είναι μια δικιά μας υποχρέωση, να πρέπει να ανταποκριθούμε δηλαδή στις αυξανόμενες απαιτήσεις μιας γρήγορα εξελισσόμενης ειδικότητας. Αλλά ας γυρίσουμε στο δικό σας θέμα. Πραγματικά ωφεληθήκαμε, γιατί ήταν μια πολύ καλή υπενθύμηση και πολύ στοιχειοθετημένη παρουσίαση των γνώσεων που πρέπει να έχουμε. Είχαμε όμως κάποια προβλήματα στον ήχο, επομένως θα ήθελα να παρακαλέσω συναδέλφους που μας ακούν, εάν έχουν κάποιες ερωτήσεις, ακόμα και αν είναι ερωτήσεις
που λόγω των μικροπροβλημάτων στον ήχο που είχαμε χρειάζονται απλώς μια επανάληψη των όσων μας είπε η κυρία Γουλιμάρη. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις είτε από τους συναδέλφους που είναι παρόντες είτε από τους συναδέλφους που μας ακούν. Που υποθέτω ότι είχαν και εκείνες τις δυσκολίες στην ένταση του ήχου όπως την είχαμε κι εμείς. Αν κατάλαβα καλά, κυρία Γουλιμάρη, και ας με επιτραπεί εμένα να κάνω μια ερώτηση, η σύσταση που θα πρέπει να κάνει ο οκτινολόγος μετά από μια εξέταση, γιατί νομίζω ότι όταν γίνεται μια απεικονιστική εξέταση, ο οκτινολόγος οφείλει να κάνει κάποια σύσταση, βλέπει έναν όζον, πρέπει να πει αν αυτός ο όζος αξίζει ή συνιστάται να παρακολουθηθεί απλώς, ή αν συνιστάται να γίνει βιοψία, ή αν έχει, αν πρέπει να κάνει οποιοδήποτε άλλο τύπο αντιμετώπιση. Νομίζω μέσα στη δουλειά μας είναι να υπάρχει και μια σύσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η σύσταση μπορεί να προκύψει μέσω των Tyrants. Είναι έτσι, επομένως συνιστάται κάθε φορά να υπάρχουν στη γνωμάτευση τα Tyrants και μέσω αυτού και μέσω αυτής της ταξινόμησης να υπάρχει και η σύσταση για το τι πρέπει να ακολουθήσει στο συγκεκριμένο ασθενή. Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ και των ακτινολόγων αλλά και των ακτινολόγων με τις άλλες ειδικότητες. Και πλέον θεωρώ ότι σαν κλινικοί γιατροί που είμαστε κι εμείς, πρέπει να δίνουμε σύσταση και στο πόρισμα και στον ασθενή τον ίδιο. Δηλαδή, αν πρέπει να παρακολουθήσει τον όζο, σε πόσο χρονικό διάστημα ή αν πρέπει να προχωρήσει σε FNA και μάλιστα με βάση τα κριτήρια Tyrants και τα δικά μας απεικονιστικά ευρήματα, μπορούμε και να τεκμηριώσουμε για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό. Άρα τα Tyrants μας δίνουν μια βάση, ας το πούμε, σχετικά αντικειμενική στο να κάνουμε μια κλινική πρόταση για το τι θα γίνει στο συγκεκριμένο ασθενή. Δεν σας άκουσα, ήταν ερώτηση τώρα ή... Όχι, δεν ήταν ερώτηση, ήταν ένα συμπέρασμα αυτό που είπατε. Ναι. Τα Tyrants μας δίνουν μια σχεδόν αντικειμενική βάση στη σύστασή μας για το τι πρέπει να γίνει με το συγκεκριμένο ασθενή. Έχουν γίνει και άλλες προτάσεις, όπως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Ένωση, Γαλλική Ένωση, που χρησιμοποιεί πάλι τα ίδια απεικονιστικά ευρήματα, λίγο πιο περιληπτικά, να το πω έτσι, πιο μικρό εύρος, που πάλι στηρίζεται ακριβώς τα ίδια απεικονιστικά ευρήματα που χρησιμοποιεί και το Αμερικάνικο Κολέγιο Οκτινολογίας. Οπότε, θεωρώ ότι υπάρχει μία γενική συνένεση σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι επειδή είναι και τεκμηριωμένο είναι κάτι που μπορεί να μας προστατεύσει και να μας δώσει μια βάση να προχωρήσουμε στο πόρισμα και στην περαιτέρω διερεύνηση ή όχι του ασθενούς. Okay, σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν σας βλέπουμε. Δεν είναι εύκολο να έχετε ανοιχτή την κάμερα σας. Δεν έχω καλό, έχω ασταθές σήμα. Okay. Κατανοητό. Θεωρώ ότι θα το κάνω ακόμη πιο ασταθές. Okay, κατανοητό. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση, προσθήκη από οποιοδήποτε συνάδελφο? Εδώ που βλέπω στις ερωτήσεις δεν υπάρχει. Τα μόνα που μου αναφέρθηκαν έχουν να κάνουν με τον ήχο σε κάποιες στιγμές που και εγώ έβλεπα ότι το σήμα μου ήταν ασταθές. Και παρόλο που ήρθα στο νοσοκομείο να κάνω την ομιλία, μάλλον για όποια στάθεια πάντως. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Μίχα να μας παρουσιάσει μερικά ενδιαφέροντα περιστατικά που έχουν σαν στόχο να υπογραμμίσουν όσοι ελέγχθησαν προηγουμένως από την κυρία Γουλιμάρη. Καλησπέρα. Θα παρουσιάσω ορισμένα περιστατικά σχετικά με τις νεοπλασίες του θηροειδούς και πώς τα προσεγγίσαμε απεικονιστικά σε σχέση πάντα με τα υπόλοιπα, με τα λοιπά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. Λοιπόν, στο πρώτο περιστατικό είναι ένας άρρηνας ασθενής, 38 ετών, ο οποίος προσήλθε με ψηλαφυτούς τραχυλικούς λεμφαδένες χωρίς να έχει κάτι από το υπόλοιπο ιστορικό του. Έτσι πραγματοποιήθηκε υπερχογραφικός έλεγχος του τραχύλου και του θηροειδούς αδένα.
Εδώ βλέπουμε σε εικόνες σε εγκάρσια διαδομή τον ισθμό του θυροειδούς, από κάτω είναι η τραχεία, και παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας όζος συμπαγής στον ισθμό του θυροειδούς, ο οποίος είναι έντονα υποειχοϊκός, έχει λοβωτή παρυφή, σχετικά μικροειβώδες περίγραμμα. Με τη χρήση του Power Doppler βλέπουμε ότι ο όζος έχει αυξημένη αγκίωση, λίγο περισσότερο περιφερική, ένα τμήμα που δεν εμφανίζει αγκίωση, ενώ με τη χρήση της strain ελαστογραφίας βλέπουμε ότι εμφανίζει περιοχές με αυξημένη ακαμψία στο εσωτερικό του. Κατά τον έλεγχο του τραχύλου βλέπουμε ότι υπάρχουν στα τμήματα 3 και 4 ορισμένοι διογκωμένοι λεμφαδένες, οι οποίοι εμφανίζουν, εκτός από το μεγάλο μέγεθος, είναι πάνω από 2 εκατοστά, εμφανίζουν και ορισμένα άλλα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ενδεικτικά υπερκακοήθειας. Βλέπουμε ότι οι λεμφαδένες αυτοί είναι υποειχοϊκοί, έχουν χάσει το ελλειψοειδές σχήμα που έχουν φυσιολογική αντιδραστική λεμφαδένες. Είναι περισσότερο στρογγυλή και οβάλ. Και αυτά τα ευρήματα, επίσης βασικά πριν πούμε συμπερασματικά, βρέθηκε ότι από τον εργαστηριακό έλεγχο του αίματος βρέθηκε υψηλή τιμή καλσιτονίνης, με τον υπόλοιπο αιματολογικό και το βιοχημικό έλεγχο να είναι φυσιολογικός. Συνοψίζοντας λοιπόν, τα χαρακτηριστικά του όζου του θυροειδούς, που είναι η λοβωτή παρυφή, η ελαττωμένη οικογένεια, το μικροειβώδες περίγραμμα, ο όζος ήταν taller than wide, όπως λέμε χαρακτηριστικά, που είναι χαρακτηριστικό ενδεικτικό υπερκακοήθειας, η αυξημένη αγκίωση και η αυξημένη ακαμψία στη strain ελαστογραφία, αλλά και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά από τους λεμφαδένες του τραχύλου, μας έβαλαν μεγάλες υποψίες για κακοήθεια. Η βλάβη ταξινομήθηκε με βάση τα κριτήρια TIRADS ως TIRADS 5 και έτσι πραγματοποιήθηκε, έγινε σύσταση μάλλον για FNA, όπου ανέδειξε μυελοειδές καρκίνωμα θυροειδούς. Κατά τον προχειρητικό έλεγχο δεν ανεβρέθηκαν απομακρυσμένες μεταστάσεις και έτσι πραγματοποιήθηκε θυροειδεκτομή, λεμφαδενικός καθαρισμός τραχύλου, ενώ με τα εγχειρητικά βλέπουμε ότι η τιμή της καλσιτονίνης του αίματος επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Στο δεύτερο περιστατικό έχουμε μια φίλη ασθενή 62 ετών, η οποία προσήλθε με αναφερόμενη δύσπνοια και δυσφαγία από εβδομάδων, ενώ εμφάνιζε και μια διόγκωση τραχύλου από μερικών ημέρων, όπως ανέφερε. Ο εργαστηριακός έλεγχος στις θυροειδικές ορμόνες ήταν φυσιολογικές. Εδώ βλέπουμε στον υπερηχογραφικό έλεγχο ότι ο θυροειδής αδένα σε εγκάρσιο επίπεδο, βλέπουμε εδώ τόσο ο ισθμός όσο και ο δεξιός λοβός, όσο και ο αριστερός είναι έντονα διογκωμένοι, έχουν πολύ λοβωτό περίγραμμα. Προς τα πίσω, στο πίσω τμήμα του, βλέπουμε ότι ασαφοποιούνται λίγο τα όρια του, το περίγραμμά του. Έχει ανομοιογενές παρένχημα, υποειχοϊκό. Βλέπουμε δεξιά ότι δεν εμφανίζει, εδώ δεξιά είναι σε οβελίο επίπεδο, ο δεξιός λοβός του θυροειδούς. Βλέπουμε ότι δεν εμφανίζει, ότι εμφανίζει ελαττωμένη αγκίωση. Και κάτω δεξιά βλέπουμε σε εγκάρσιο επίπεδο, αυτή είναι η τραχεία, εδώ είναι ο δεξιός λοβός και βλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο διηθείται ο κρικοειδής χόντρος. Ουσιαστικά υπάρχει διήθηση της αεροφόρου οδού, της του λάρια και της τραχείας. Εδώ βλέπουμε πάλι σε εγκάρσιο επίπεδο τον δεξιό λογό του θυροειδούς με τη μεγάλη διόγκωση, εδώ είναι ο ισθμός. Βλέπουμε ουσιαστικά αυτή τη δομή εδώ πίσω, η οποία είναι ο ισοφάγος, και βλέπουμε ότι είναι έντονα πιεσμένος. Αυτό εξηγεί και τη δυσκαταποσία και τη δυσφαγία που εμφάνιζε ο ασθενής. Βλέπουμε και πάλι στην κάτω εικόνα την ελαττωμένη αγκίωση, δεν εμφανίζει καθόλου αγκίωση, και βλέπουμε πάλι εδώ αυτή τη δομή που είναι ο ισοφάγος, που είναι έντονα πιεσμένος. Με τη χρήση της shear wave ελαστογραφίας βλέπουμε ότι εμφανίζει περιοχές με αυξημένη ακαμψία. Κάτω δεξιά βλέπουμε πάλι σε εγκάρσιο επίπεδο, εδώ είναι τραχεία, υπάρχει διήθηση και βλέπουμε πάλι την μεγάλη ανομοιογένεια και διόγκωση του δεξιού λοβού του θυροειδούς. Λοιπόν, οπότε με βάση αυτά τα ευρήματα
Το επόμενο που έπρεπε να γίνει ήταν η FNA, όπου ανέδειξε αναπλαστικό καρκίνωμα. Στο τρίτο περιστατικό έχουμε μία θήλη ασθενή, 50 ετών, όπου η οποία ήταν ασυμπτωματική, απλά σε screening περιχογραφικό έλεγχο του θυρεοειδούς, χωρίς κάτι άλλο από το ιστορικό. Βρέθηκε στον αριστερό λοβό, εδώ βλέπουμε σε γκάρσιο επίπεδο το θυρεοειδή, δεξιός λοβός, σιθμός, τραχεία, αριστερός λοβός και βλέπουμε έναν μεγάλο όζο στον αριστερό λοβό του θυρεοειδούς. Βλέπουμε οι πάνω εικόνες είναι σε γκάρσιο επίπεδο, η κάτω είναι σε οβελιαίο. Βλέπουμε ότι ο όζος εμφανίζει ησυχογένεια σε σχέση με το υπόλοιπο υγιές θυρεοειδικό παρένχημα. Και βλέπουμε ότι σχεδόν καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του λοβού. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο όζος εμφανίζει αυξημένη αγκίωση και βλέπουμε στις κάτω εικόνες ότι με τη χρήση της strain ελαστογραφίας εμφανίζονται περιοχές με αυξημένη ακαμψία στο εσωτερικό του. Λοιπόν, συμπερασματικά λοιπόν, πρόκειται για έναν μονήρη συμπαγή ισοηχοϊκό όζο με σαφή όρια, με αυξημένες διαστάσεις, εμφανίζει αυξημένη αγκίωση τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά, αυξημένη ακαμψία στην strain ελαστογραφία, ενώ κατά τον προχειρητικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε αργότερα, δεν εμφάνιζε τραχυλικούς λεμφαδένες. Βάσει των κριτηρίων TIRADS, ο όζος αυτός ταξινομείται ως TIRADS 3. Λόγω του μεγέθους του όζου, ο οποίος ήταν πάνω από 2,5 εκατοστά, έγινε σύσταση να πραγματοποιηθεί FNA, όπως θα σας δείξω και στην επόμενη διαφάνεια με τα κριτήρια TIRADS, που ανέδειξε υποψία για θυλακιώδη νεοπλασία βάσει της αξινόμησης της Bethesda. Έτσι πραγματοποιήθηκε θυρεοειδεκτομή, η οποία ανέδειξε ελάχιστα διαιθητικό θυλακιώδες καρκίνωμα. Εδώ βλέπουμε τα κριτήρια TIRADS, τα οποία βλέπουμε ότι ο όζος είχε ταξινομηθεί ως TIRADS 3, ωστόσο λόγω του μεγέθους του που ήταν πάνω από 2,5 εκατοστά, έγινε σύσταση για πραγματοποίηση FNA. Στο τέταρτο περιστατικό έχουμε έναν άρρωνα ασθενή, 53 ετών, όπου και αυτός ήταν ασυμπτωματικός και σε screening περιχογραφικό έλεγχο του θυρεοειδούς. Βλέπουμε στον αριστερό λογό του θυρεοειδούς, εδώ βλέπουμε σε γκάρσιο επίπεδο, εδώ είναι τραχαίο, αριστερό λογός. Βλέπουμε έναν συμπαγή όζο, ο οποίος είναι υποηχοϊκός. Εμφανίζει, εδώ όπως βλέπουμε, εξωθυρεοειδική επέκταση, όπου διηθεί, αυτό είναι το περίγραμμα του στερνοθυρεοειδούς μειός, και εμφανίζει να διηθεί τον μύο. Βλέπουμε επίσης στις οβελιές εικόνες, τον όζο να εμφανίζει μικροεπασβεστώσεις. Είναι και αυτό ενδεικτικό κακοήθειας. Με τη χρήση του Color Double βλέπουμε ότι εμφανίζει περισσότερο περιφερική αγκίωση παρά στο κέντρο του. Οπότε συμπερασματικά έχουμε έναν συμπαγή υποηχοϊκό όζο με λογωτό περίγραμμα, σχετικά σαφή όρια. Εμφάνιζε συντηκτές επασβεστώσεις και αυξημένη αγκίωση και διηθούσε, είχε εξωθυρεοειδική επέκταση, διηθούσε στον στερνοθυρεοειδή μη. Όζος ταξινομήθηκε στα TIRADS 5, όπου πραγματοποιήθηκε FNA, δεν έδειξε θυλακιώδη καρκίνωμα, έδειξε υποψία για θυλακιώδη νεοπλασία, όπου, αυτό είναι λάθος, λοιπόν, όπου ακολούθησε η χειρουργική αφαίρεση του όζου, η οποία με βάση την ιστολογική εξέταση του όζου ανέδειξε θυλακιώδες καρκίνωμα θυροειδούς. Αυτά, σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Μίχα. Ήταν εύστοχα τα παραδείγματα για να εμπεδώσουμε τα απεικονιστικά ευρήματα στα νεοπλάσματα του θυροειδούς. Υπάρχει αρκετή σημειολογία όντως που βοηθάει τον ακτινολόγο να διαγνώσει ή τουλάχιστον να καθοδηγήσει την περαιτέρω αξιολόγηση του αρρώστου. Κύριε Γουλημάρη, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τα περιστατικά που είδαμε? Ναι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον συνάδελφο κύριο Μίχα, ο οποίος έδειξε, έχω να σας πω, εξαιρετικό ενδιαφέρον και επικοινώνησε μαζί μου πολλές φορές, αλλά μάλλον τα περιστατικά τα δικά σας είναι πιο ολοκληρωμένα απεικονιστικά και πιο εμπεριστατωμένα. Είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία...
παρουσίαση και ήταν και αυτή από την παρακολούθηση ενός ύποπτου θηριοειδικού όζου ή στην διενέργεια, στον έλεγχο ενός ύποπτου θηριοειδικού όζου. Από τους υπόλοιπους συναδέλφους, κάποια ερώτηση είτε στον κύριο Μίχα είτε στην κυρία Γουλιμάρη, η σχόλιο, η παρατήρηση, η προσθήκη. Αν όχι, δεν έχω παρά να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Γουλιμάρη για την παρουσίασή της, τον κύριο Μίχα και ασφαλώς όλους εσάς που ήσασταν είτε στην αίθουσα είτε μας παρακολουθήσατε από τις οθόνες σας, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Σας ακούμε, κύριε. Μπορώ να πω και κάτι ακόμη. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας αναφέρω την καλύτερη ευχή που άκουσα για την Παγκόσμια Μέρα Ακτινολογίας από τον συνάδελφο χειρουργό που συνεφημερεύαμε εκείνη την ημέρα. Οπότε μας είπε χρόνια πολλά στους ακτινολόγους, την ομάδα που πετάει, όπως και οι αεροπόροι μας που γιορτάζουν σήμερα. Και το θεώρησα πολύ τιμητικό για την ομάδα μου στο νοσοκομείο Ξάνθης. Αυτά. Πραγματικά πολύ ωραίο και ένας πολύ εύστοχος παραλληλισμός. Προφανώς αυτό αντανακλά την προσπάθεια που κάνει στο νοσοκομείο της Ξάνθης, κάτι που το ξέρουμε πόσο επιτυχημένη είναι, αλλά μπράβο και στον συνάδελφο του χειρουργός. Δεν ακούμε συχνά καλά λόγια, ας το πω έτσι, αλλά μπράβο του και πραγματικά πολύ εύστοχος ο παραλληλισμός. Okay, επομένως σας μείνουμε με αυτό που είπατε, ότι η ακτινολογία πετάει, γι' αυτό γιορτάζει και την ίδια μέρα με τη γιορτή της αεροπορίας. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους, κυρίως εσάς. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.